τον Ηλιάδη. Στέφανε, χρόνια πολλά. Αρχικά, Χριστός Ανέστη, και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ. Μας έχετε κρατήσει συντροφιά όλες αυτές τις μέρες με τις συνεντεύξεις που παίρνετε. Και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Εντάξει, είναι μια εποχή δύσκολη, όπως για όλους. Μια εποχή που οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι στα σπίτια. Είμαστε, το κυριότερο, είμαστε μακριά από τα γήπεδα. Και εσείς ειδικότερα, οι αθλητές που νιώθετε ότι είστε μακριά από το σπίτι σας, θα έλεγε κάποιος. Σίγουρα. Μέσα σε μια νύχτα, ουσιαστικά, διακόπηκε το πρωτάθλημα, διακόπηκε το καλαθόσφαιρα, όχι μόνο στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Έγιναν όλα πολύ ξαφνικά. Ήταν πρωτόγνωρο φυσικά για όλους μας, αλλά μας λείπει πάρα πολύ γενικά ο αθλητισμός, όχι μόνο το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Μας κρατούσε συντροφιά, μας κρατούσε ενεργούς, εμάς που παίζαμε τέλος πάντων. Και το χειρότερο ήταν ότι συνέβηκε στην πιο κρίσιμη στιγμή όλων των πρωταθλημάτων, στα play-offs. Στα play-offs, τελικούς κυπέλλων και όλα αυτά, τώρα που θα ξεκινούσε η δράση, υποτίθεται, μας τα έχουν κοψεί. Αυτό μας βαρυφάνηκε. Εντάξει, ο σκοπός είναι άλλος, είναι να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία και ευτυχώς έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας για να παίξουμε και θα περιμένουμε υπομονετικά. Πώς θα περνάς εσύ αυτό το καιρό, πώς εξοδεύεις τις μέρες σου? Εγώ πάω δουλειά τα πρωινά τις καθημερινές, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, γιατί δεν δικαιούμαστε να δουλεύουμε φουλ ημέρα πλέον με αυτά τα μέτρα που έχει βάλει η κυβέρνηση. Και τα απογεύματα σπίτι, στο διαμέρισμα, σειρές, μαγειρεύουμε με την κοπέλα μου στο σπίτι και περνούμε όμορφα τις μέρες μας. Και κάποιες μέρες την εβδομάδα παίζουμε και κανένα μπασκετάκι εξωτερικά με τον αδερφό μου, τους φίλους μου, τον Ραφαήλ τον Ευθερίου, και κρατούμαστε έτσι λίγο in shape. Είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια είναι αυτό τον καιρό, γιατί εντάξει, σίγουρα διαφορετικά να παίζεις μέσα στο γήπεδο, να κάνεις κάποιες προπονήσεις σου, διαφορετικά να παίζεις ένα μονόκι, ξέρω εγώ, σε ένα γήπεδο το οποίο ενδεχομένως να μην πληρεί και τις προϋποθέσεις. Όχι, σίγουρα δεν τις στηρεί, αλλά είναι ό,τι έχουμε τώρα και παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτό. Και φαίνεται καθαρά στα παιχνίδια μας ότι μας έχει λείψει τον μπάσκετ και είναι πολύ σκληροί οι αγώνες που κάνουμε. Προσέξτε να μην τραυματιστείτε. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, ξέρεις τώρα, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Θέλουμε να μιλήσουμε για την καριέρα σου, για το πώς ξεκίνησε την καλαθόσφαιρα, την πορεία σου μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, το πέρασμά σου στην Αμερική φυσικά, την εθνική ομάδα και γενικότερα μια κουβέντα για την καλαθόσφαιρα, κάπως έτσι θα κινηθούμε. Φυσικά όσοι μας παρακολουθούν και θέλουν να ρωτήσουν κάτι τον Στέφανο τον Ηλιάδη μπορούν να το κάνουν κάτω από αυτό το βίντεο, στα σχόλια. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Στέφανος θα απαντήσει σε όσες ερωτήσεις έχετε. Ξεκινάμε λοιπόν, Στέφανε, πάμε έτσι να μας πεις, να μας διηγηθείς πώς ξεκίνησες με την καλαθόσφαιρα. Από παιδί μικρό, κύριος λόγος ο πατέρας μου που ασχολείται με την καλαθόσφαιρα και κυρίως προπονητικά μετά τη γέννησή μου, στα 6 χρόνια μου ξεκίνησα στις Ακαδημίες του Απόλλωνα. Κάναμε 2 φορές την εβδομάδα προπόνηση και άλλες 2 φορές την εβδομάδα έκανα προπόνηση ποδοσφαίρου, φυσικά. Μέχρι τα 15 μου τα συνδύαζα και τα 2, όμως ήρθε μια κλίση από την Εθνική κάτω των 16, όταν ήμουν 14 χρονών, στην καλαθόσφαιρα, και εκεί ήταν η απόφαση που πήρα να επικεντρωθώ στην καλαθόσφαιρα, γιατί πιστεύω ότι έχει παραϊσότερες ευκαιρίες. Γιατί το ταλέντο εκείνη το διάστημα ήταν περίπου το ίδιο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Οπότε αυτή η κλίση που ήταν με τον Μιχάλη τον Τσανγκαρίδη, αν δεν κάνω λάθος, μια εθνική που μας κάλεσε ένα καλοκαίρι, με έπεισε να παραμείνω στην καλαθόσφαιρα, στον Απόλλωνα από 6, όπως σας έχω πει. Δεν έχω παίξει σε άλλη ομάδα.
Έχουμε κατακτήσει πολλά εφηβικά πρωταθλήματα, κύπελλα. Είχα αγωνιστεί από το, στα 17 μου για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα με το Κώστο Γιαναρά. Ήταν ο πρώτος που μου δώσε κάποια λεπτά συμμετοχής. Και μετά από το στρατό έφυγα η Αμερική με πρώτο στόχο καθαρά να κάνω, να σπουδάσω 4 χρόνια πολιτικός μηχανικός. Αλλά διάλεξα την Αμερική διότι ήταν μόνο η χώρα που θα μπορούσα να επιλέξω, να συνδυάσω καλαθόσφαιρα και μαθήματα μαζί. Ακόμα μια επιλογή ήταν η Ελλάδα, αλλά όλοι μου έλεγαν ότι στην Ελλάδα δεν θα σπουδάσεις. Λαγιστό μέσα σε 4 χρόνια, θα σου πάρει περισσότερο. Οπότε πήρα το βήμα να πάω στην Αμερική. Όταν πήγα εκεί, την πρώτη χρονιά πήγα στα tryouts της ομάδας του Πανεπιστημίου. Δεν τα κατάφερα να μπω στην ομάδα. Υπήρχε η επιλογή μεταξύ 30 παιχτών, δεν πήγε κανείς. Επειδή ήταν μια καινούργια χρονιά για το σχολείο και είχαν φέρει ένα προπονητή, ο οποίος είχε στήσει τη δική του ομάδα, πρώτη χρονιά ήθελε να δείξει. Και οπότε απλά τα tryouts τα είχαν κάνει για σκοπούς διαδικασίας, ας το πούμε. Οπότε έχασα την ευκαιρία μου την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη, ωστόσο, όταν έκανα και τα connections τα κατάλληλα, γιατί στην Αμερική, για όσους ενδιαφέρονται να πάνε να παίξουν μπάσκετ στην Αμερική και να σπουδάσουν, χρειάζεται πάρα πολλά connections και να ξέρεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να σε βάλουν στο σωστό πόστο. Έτσι, μετά από ένα χρόνο κατάκτησα, πήρα αυτά τα connections, τα οποία μου έδωσαν μια ευκαιρία να ξεκινήσω προπονήσεις με την ομάδα του σχολείου τη δεύτερη χρονιά. Άντεξα μόνο μια εβδομάδα να τα συνδυάζω και τα δυο. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κάνω αυτή τη σπουδή και να παίζω στους ρυθμούς που ήθελε η ομάδα και ο προπονητής. Έτσι επέλεξα να μείνω μόνο στα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά, στην Αμερική είναι γεμάτος ο τόπος μπάσκετ. Οπότε βρήκα μια άλλη ομάδα που αγωνίζεται κάτω από την αιγίδα του Πανεπιστημίου, το USF. Και αγωνιζόμασταν σε διάφορα τουρνουά κάθε Σαββατοκυριακό σε όλη την Αμερική. Ταξιδεύαμε με αεροπλάνα κτλ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία αυτή για μένα. Πήγαμε στους Nationals, στους αγώνες, που ήταν οι πρωταθλητές από κάθε πολιτεία. Αγωνίστηκα σε ένα τουρνουά και ευτυχήσαμε και είχαμε έρθει τρίτη εκείνη τη χρονιά. Ήταν μεγάλη εμπειρία, είχα κερδίσει πολλές γνώσεις καλαθόσφαιρα, γνώρισα πολλούς παίχτες, πολλούς προπονητές. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Όπως γνωρίζετε, κατά τις χειμερινές διακοπές έρχομαι στην Κύπρο και αγωνιζόμουν στον Απόλλωνα 3-4 παιχνίδια. Επίσης, αυτό ήταν ένα άλλο εμπόδιο που δεν μπορέσα να παίξω στο Πανεπιστημιακό, διότι θεωρούμουν επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής από τη στιγμή που έπαιζα στον Απόλλωνα και έτσι ήταν και αυτό ένα αρχή για μένα. Και μετά που αποφύτησα με το καλό, έκανα μισή χρονιά πέρσι και ακόμα μια μισή φέτος. Δεν κατάφερα να τελειώσω σεζόν ακόμη, για να δούμε του χρόνου πώς θα πάει η χρονιά. Ναι, όντως, αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά όντως, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πάντως, φαινόταν μάλλον να πάμε να τα πάρουμε λίγο την αρχή. Ναι. Νομίζω ότι το καιρό που ήσουν στην εφηβική ομάδα του Απόλλωνα, είχατε μια πολύ καλή φουρνιά παιχτών. Αν θυμάμαι καλά, κερδίζατε πρωταθλήματα συνέχεια και στο παιδικό και στο εφηβικό τμήμα. Ήσασταν κάποια παιδιά που πραγματικά ίσως τους άξιζε κάτι παραπάνω. Σίγουρα, δυστυχώς. Κάποια από τα παιδιά εκείνα είχαν μπλέξει στην εποχή που ήταν 10 ξένοι στην Κύπρο. Μιλώ για τους 90-91, εποχή 89, που μιλούμε για πολύ καλούς παίχτες και πολύ καλά κορμιά, που δεν έχουμε τώρα καλά κορμιά σαν Κύπροι καλαθοσφαιριστές. Επίσης, εκείνη την περίοδο στις Ακαδημίες του Απόλλωνα γίνεται μια πολύ επαγγελματική δουλειά. Ήταν ένα ανεξάρτητο τμήμα, η Ακαδημία. Δεν είχε να κάνει ούτε με την πρώτη ομάδα, ούτε με τίποτα. Ήταν απλά η Ακαδημία του Απόλλωνα, ένα ανεξάρτητο τμήμα. Ήμασταν τυχεροί, είχε δύο παιδιά
από τις φουρνιές του Απόλλωνα, από μικρά παιδιά ήμουν εγώ και ο Βάνιος ο Αντώνοφ, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει στον Απόλλωνα από μικρή παιδιά, και πάνω σε εμάς τους δύο είχαν χτίσει ένα κορμό και έφερναν καλούς παίχτες από άλλες ομάδες, ώστε έτσι να χτίσουμε ένα καλό κορμό. Η καλύτερη μου χρονιά ήταν στο εφηβικό, όταν ήρθε ο Σάιμον ο Μιχαήλ και παίξε μια χρονιά στον Απόλλωνα. Όταν πήραμε αίτητη το πρωτάθλημα στο εφηβικό, που μιλούμε για εφηβικό τότε, πολύ ψηλό επίπεδο. Όχι, χωρίς να έχω κάτι με τα παιδιά τώρα, αλλά το επίπεδο τότε ήταν πολύ πιο ψηλό από ότι τώρα. Είχαμε team manager, είχαμε προπονητές, φαγητό με τα παιχνίδια, λεωφορεία, ήταν όλα πολύ, πολύ τυχερός σε αυτό και μπορεί να δεν υπήρχε αυτό να χάνεται το υποτιθέμενο ταλέντο που λένε ότι έχω. Διότι χωρίς σκληρή δουλειά από μικρός να πιάσεις τα φαντομέτρα, στα βασικά, δεν μπορείς να χτίσεις κάτι άλλο σε αυτό. Οπότε ήμουν πολύ τυχερός που ήμουν στον Απόλλωνα για τα παιδικά μου χρόνια. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Θα το κρατήσουμε να το συζητήσουμε πιο μετά. Έτσι θα πούμε κάποια περισσότερα πράγματα για την κυπριακή καλαθοσφαίρα. Στην Αμερική τώρα, μας είπες την ιστορία σου εκεί. Εγώ ήθελα να πω πως φάνηκε αμέσως η διαφορά όταν ερχόσουν για αυτά τα λίγα παιχνίδια που ερχόσουν για τον Απόλλωνα στην Κύπρο, το πόσο είχε αλλάξει το παιχνίδι σου. Ναι. Ήταν το πρώτο πράγμα που κέρδισα στην Αμερική, ήταν πώς να αγωνίζεσαι για να κερδίσεις. Ήταν ότι άμα χάσεις πρέπει να κάτσεις έξω να περιμένεις τη σειρά σου για να ξαναμπείς στο γήπεδο να παίξεις. Είναι τόσος πολύς ο κόσμος που θέλει να παίξει στην Αμερική, που μόνο οι νικητές μένουν στο γήπεδο. Οπότε είχα μάθει ότι δεν υπάρχει λύπηση για κανένα, δεν υπάρχει υποτίμηση για κανένα αντίπαλο, και κάθε παιχνίδι πρέπει να δίνεις το 100% του εαυτού σου για να κερδίσεις. Και πιστεύω αυτό το πρόσεξα και εγώ, σαν Στέφανο, στην πρώτη χρονιά που ήρθα και έπαιξα στην πρώτη ομάδα, ότι ενώ πριν φύγω ήμουν κάπως διστακτικός, ήμουν κάπως αφοβόμουν, ας το πούμε, αλλά μετά από ένα χρόνο στην Αμερική, χωρίς προπονήσεις και που λέω ρυθμό και όλα αυτά, είχα αμέσως αυτοεπίθεση του νικητή. Και πιστεύω αυτό με βοήθησε πάρα πολύ σαν καλαθοσφαιριστή. Πέρσι έκανες μια πολύ καλή μίση, το πρώτο μίσο που αγωνίστηκε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, πολύ καλό, πολύ καλή σεζόν. Θυμάμαι ειδικά το παιχνίδι με την ΑΕΛ, στο εκτός έδρας παιχνίδι σας, που μάλιστα είχατε και το πρόβλημα με τους ξένους. Εκεί έκανες ένα τρομερό παιχνίδι, που πραγματικά όλος ο κόσμος έβαλε το καπέλο σε εκείνη την αναμέτρηση. Πιστεύεις ότι αν έβγαζες τη χρονιά πέρσι, πού θα μπορούσες να φτάσεις? Σίγουρα η περσινή χρονιά ήταν πολύ ξεχωριστή για μένα. Δεν ξέρω αν θα έχω τέτοια απόδοση. Όχι απόδοση σε νούμερα, αλλά πιστεύω σε θέαμα, ας το πάρουμε έτσι. Γιατί νομίζω ότι αγωνίζουν και διασκέδαζα πάρα πολύ πέρσι στον Απόλλωνα. Αυτό βοήθησε φυσικά και ο προπονητής ο Ταϊανός και οι ξένοι που είχε στην ομάδα Απόλλωνας. Πιστεύω είχαμε τους καλύτερους ξένους την περσινή χρονιά. Σίγουρα με ο Ρέτικας, ο Νέιλορ, και ο Χάρπερ ήταν σίγουρα μέσα στους top 5 του πρωταθλήματος. Και πιστεύω ότι με τον Γρηγόρη Παντούρη και εμένα είχαμε πολλά chance τα playoffs να πάμε μέχρι τον τελικό, σίγουρα. Το πίστευα αυτό. Αλλά εντάξει, το γνώριζα στον Απόλλωνα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Φυσικά κανένας δεν πίστευε ότι θα παίξω τόσο μεγάλο ρόλο. Αλλά εντάξει, πιστεύω το κάθε τι γίνεται για κάποιο λόγο. Δεν μετανιώνω τίποτα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος με τα 11 παιχνίδια που είχα κάνει. Το παιχνίδι με την ΑΕΛ που ανάφερες, σαν Λεμεσανός και εγώ περίμενα να αγωνιστώ εναντίον της ΑΕΛ για 4-5 χρόνια που έλειπε στη δεύτερη κατηγορία. Υπήρχε και το θέμα με τους ξένους, έξτρα κίνητρο.
Και απλά το διασκέδασα, όπως είπες και εσύ, μαζί με το φίλο μου, τον Γιώργο τον Στυλιανού, που αγωνιζόμασταν και τσακωνόμασταν κατά τη διάρκεια του αγώνα, διότι δεν αντέχει άλλο την πίεση και το ξύλο που έτρωγε από το right. Μου έλεγε θα σταματήσω, θα βγω αλλαγή και τον έσπρωχνα να αγωνιστεί να συνεχίσει. Ήταν ωραίο, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Δυστυχώς χάσαμε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Νομίζω πέρσι έκανε και το ρεκόρ καριέρα σου απέναντι στον κεραυνό του 29 πόντου όσον αφορά σε συλλογικό επίπεδο. Ρεκόρ καριέρα, γιατί νομίζω ότι έχει πετύχει και 31 με κάποια εθνική εφήβων, αν θυμάμαι καλά. Ναι, στη U20 ήταν αυτό με την Εθνική U20. Πρωτοβουλία Πορτογαλία. Αλλά σε πρώτη ομάδα επαγγελματικά, ναι, είναι το ρεκόρ μου τον κεραυνό. Εκείνο το παιχνίδι ήταν ένα από τα παιχνίδια που απλά ό,τι έριχνες έμπαιρνε. εντάξει, χάσαμε 40 πόντους φυσικά, αυτό έχει σημασία. Ήταν ένα παιχνίδι που οι ξένοι μας ήταν λίγο χαμένοι. Δεν ξέρω από την πίεση του κεραυνού, ότι θα παίξουν τον κεραυνό και όλα αυτά, δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει. Τυχώς ευτυχήσαμε, κερδίσαμε τον κεραυνό τον επόμενο γύρο και πήραμε το αίμα μας πίσω και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να, και στα playoffs να χτυπήσουμε τον περσινό κεραυνό χωρίς να με καμία υποτίμηση, απλά για την ομάδα μου είμαι πολύ σίγουρος. Έγινε κρούση πέρσι να προσπαθήσουν να σε κρατήσουν για το υπόλοιπο τη σεζόν. Βέβαια, έπρεπε να φύγει από την Αμερική να τελειώσει σπουδέ σου. Το έχει ξεκαθαρίσει νομίζω από την αρχή τη χρονιά. Αλλά σε πλησιάσαν να σου πούνε, ξέρει, αν μπορεί να μείνει, και έγινε καμιά προσπάθεια. Ναι, σίγουρα σχεδόν κάθε μήνα μου έλεγαν να μείνω. Ήταν ξεκάθαρο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μου είχαν μείνει 6 μήνες να τελειώσω να πάρω το πτυχίο μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω πίσω. Επίσης, κατά τη διάρκεια του final του κυπέλου με τον Κεραυνό, που ήταν το κύπελο, ήταν Σάββατο στους 8 και το επόμενο Σαββατοκύριακο ήταν το Final Four. Μου κάναν πρόταση να έρθω πίσω από την Αμερική για 10 μέρες να αγωνιστώ σε αυτά τα παιχνίδια. Όμως ήταν περίοδος εξετάσεων και δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Εντάξει, ήταν ωραία φυσικά, αλλά δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου. Βέβαια, οι σπουδές πάνω απ' όλα είναι και αυτό που θα μας εξασφαλίσει και το μέλλον, βέβαια. Ας έρθουμε και στη φετινή σεζόν. Μια σεζόν η οποία εξελίχθηκε καλά για τον Απόλλωνα. Δεν ξέρω πώς την κρίνεις εσύ τελικά. Εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Εμείς σαν Απόλλωνας εσωτερικά το πιστεύαμε ότι είναι από την τρίτη θέση και πάνω που βλέπουμε. Φυσικά η στόχη της ομάδας από την αρχή της σεζόν ήταν η τέταρτη είσοδος στην τετράδα. Και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα και 3 νικηφόρα παιχνίδια άρχισαν να μιλάνε για πρωτάθλημα, κυπέλλο, να βάζουν πίεση στους παίχτες. Και εγώ ήμουν καθαρά εναντίον αυτού. Είχα μιλήσει και με τον coach και με τον πρόεδρο. Ότι καλά, ρε παιδιά, είπαμε ότι πάμε για τετράδα. Είμαστε στην τετράδα και τώρα αλλάζουμε στόχους και πάμε στο πράσινο χωρίς να αλλάξει κάτι δραστικό. Χωρίς να φέρουμε ένα παίχτη, ας πούμε, πρωτιά ή κάτι. Και πιστεύω έτσι βάλαμε πίεση στους εαυτούς μας πολύ. Και φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, φάνηκε πάρα πολύ αυτή η πίεση. Ήμασταν παράλληλοι σε αυτό το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή σεζόν, όπως είπα, με το κόστος του Τόνι, ο οποίος μας πήρε στα χείλια, μας καθημερινά στις προπονήσεις, μας πίεζε, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, 100%, με δική του φιλοσοφία. Απλά εμείς είμαστε Κύπροι καλοσφαιριστές που έχουμε 2 δουλειές να κάνουμε. Όπως είναι γνωστό, όλοι οι Κύπροι στην ομάδα μου, και ο Μάριος, και ο Αρτέμος, και ο Ραφαήλ, είχαν δεύτερη δουλειά και μας αντιμετώπιζαν σαν επαγγελματίες, καλοσφαιριστές που παίρνουν 10.000 το μήνα. Πιστεύω αυτό κάπου στο τέλος του δεύτερου γύρου άρχισε να φαίνεται στον Απόλλωνα. Μια κούραση που υπήρχε στους παίχτες και στους ξένους και στους Κύπριους.
Είχαμε καεί πνευματικά περισσότερο σαν ομάδα. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, τα παιχνίδια τα κερδίζαμε, απλά με πιο κακή απόδοση. Ενώ τον πρώτο γύρο ήμασταν, εγώ πιστεύω, παίζαμε το καλύτερο μπάσκετ του προαθλήματος για τον πρώτο γύρο. Και εντάξει, ήρθε η έξοδο μας από το κύπελλο, στο καλάθι, ας το πούμε έτσι, με την ΑΕΚ, ασχέτω που η διαφορά πήγε στους 7 στο τέλος. Ήρθε ο Χάτι Ελ Χάτζ, έφερε ένα άλλο αέρα στην ομάδα, αυτό ήταν αλήθεια. Μου έδωσε εμένα αμέσως 100% εμπιστοσύνη. Με στήριξε από την πρώτη στιγμή που ήρθε και το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Και φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι ότι ήμουν πολύ απελευθερωμένος. Είχα βάλει 24 πόντους με το Παραλίμνη. Και πιστεύω ότι είχαμε άλλο αέρα με τον ερχόμο του καινούργιου προπονητή και χωρίς να πει για τον Τόνι, για όνομα του Θεού, έκανε φοβερή δουλειά. Αυτό μας πήρε ως εκεί, να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμασταν ένα καινούργιο αέρα, ένα καινούργιο έτσι push για την τελική ευθεία και μας το έδωσε ο Χατί. Δυστυχώς δεν αντέξαμε να παίξουμε δεύτερο παιχνίδι μαζί του, ήταν ένα και καλό. Και αυτό ήταν το τέλος της χρονιάς της φετινής που μας αφήνει όλους με το αν πηγαίναμε στα playoffs τι θα γινόταν. Πάντως αυτό που λες για το εντυπωσιακό μπάσκετ που παίζατε στο πρώτο γύρο το είχα αναφέρει αρκετές φορές και εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι που κάνατε. Είναι ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι και μάλιστα μου άρεσε η χημεία που υπήρχε μεταξύ των παιχτών της ομάδας. Βρισκόσασταν με κλειστά μάτια. Και το λέω αυτό επειδή εσύ σαν το playmaker της ομάδας στα δύο πρώτα παιχνίδια με Παραλίμνη και με Ομόνια έκανες ρεκόρ, ισοφάρισες μάλλον το ρεκόρ καριέρας σου στις ασίς που είναι 10. Έκανες 10 στην πρώτη αγωνιστική, 10 στη δεύτερη. Ήταν αλήθεια αυτό. Είχαμε πολύ καλό κλίμα και με τους ξένους. Ήταν όλοι καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά. Εντάξει, σε αυτά τα δύο παιχνίδια βασικά απλά οι συμπαίκτες με βάλαν τα σουτ και έπαιρνα εγώ τις assist. Το περισσότερο credit πάει σε αυτούς. Σίγουρα τους έβρισκα εκεί που έπρεπε. Είχαμε φοβερούς σούτερ φέτος, τον Λίαμ, ο Ρομπ στις αρχές, ο Τζάκσον μόλις είχε έρθει. Ναι, ήμουν τυχερός που έκανα τα πρώτα δύο παιχνίδια. Παίζαμε πολύ γρήγορα, σκοράραμε πάντα πάνω από 80 πόντους, αλλά αυτό δεν άρεσε στον προπονητή μας καθόλου. Όσο και να πήγαινε αυτό, δεν του άρεσε καθόλου. Το είχε πει κιόλα. Σε διακόπτω, αλλά το είχε πει κιόλα σε μια συνέντευξη που του είχα κάνει μετά από ένα κάποιο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ακριβώς το παιχνίδι, αλλά το είχα σχολιάσει ότι παίζει η ομάδα σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Και είπε ο Τόνι αμέσως ότι ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι οπαδός αυτού του παιχνιδιού. Είμαι το άκρος αντίθετο. Είμαι της άμυνας. Ήταν την καθημερινή μας. Διαμάχη να την βάλω στα εφαρμογικά, στο βίντεο κάθε μέρα με τον coach, ότι τα παιχνίδια κερδίζονται με την άμυνα και όχι με την επίθεση. Όχι τα παιχνίδια, συγγνώμη, τα πρωταθλήματα μας έλεγε, που συμφωνώ απόλυτα, δεν λέω κάτι άλλο. Απλά η ομάδα ήταν χτισμένη έτσι να παίζει ένα γρήγορο μπάσκετ και να σκοράρει πολλούς πόντους. Εντάξει, στο τέλος φυσικά έγινε ένα adjust από το coach και από τους παίχτες. Βρήκαμε τη μέση λύση σε κάποια φάση. Πιστεύω αν γίνεται μια πιο προσεκτική δουλειά στο να διατηρηθούν οι δυνάμεις των παιχτών, διότι το roster μας δεν ήταν και πολύ μεγάλο, πιστεύω θα συνεχίζεται αυτό το τρένο του πρώτου γύρου και στο δεύτερο γύρο. Ας περάσουμε λίγο και στην εθνική ομάδα. Είσαι πολλά χρόνια μέλος από τις μικρές ηλικίες, όπως μας είπες και εσύ. Τι θυμάσαι περισσότερο, τι σου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό από όλες τις εθνικές, τι σου έχει χαράχτει? Σίγουρα οι καλύτερες εμπειρίες που έχω με την εθνική είναι με τη U20, διότι είχαμε και τους πιο πρωταγωνιστικούς ρόλους στην ομάδα και είχαμε περισσότερες εικόνες, περισσότερες εμπειρίες εκεί. Είχαμε μια πάρα πολύ καλά χτισμένη ομάδα.
Με παίχτες που δυστυχώς τώρα δεν αγωνίζονται, δεν παίζουν μπάσκετ και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Π.χ. σαν τον Δημήτρη Αριστοτέλους από την ΕΘΑ, τον Βίκτορα τον Ιερονομίδη που έχει δραματιστεί δύο φορές, τον Γιώργο τον Στυλιανού που ο Θεός δεν ξέρει γιατί έχει σταματήσει τον μπάσκετ, δηλαδή δραματιστεί αυτός. Άλλοι παίχτες, ο Σίμος Αντωνίου της ΑΕΛ, είναι παίχτες που είχα βγάλει πολύ καλά παιχνίδια. Ο Παπακώστας, που είναι στην Αμερική αυτός και σπουδάζει, είχαμε κάνει δύο εξαιρετικά τουρνουά, ειδικά το δεύτερο στη Βοσνία, ειδικά το πρώτο, συγγνώμη, στη Ρουμανία. Χάσαμε παιχνίδια στο καλάθι, εναντίον Ολλανδίας, Πορτογαλίας, μεγάλες χώρες, δεν θυμάμαι άλλα παιχνίδια τώρα. Και ήταν εμπειρίες πολύ καλές με τον Κώστο Γιαναρά και τον Νίκο τον Λαμπρία. Ήταν πολύ καλές εμπειρίες αυτές τις 20. Με την πρώτη ομάδα, σίγουρα το περασμένο καλοκαίρι ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα, που αγωνιστήκαμε με Ρουμανία και Σλοβακία. Ειδικά τα δύο παιχνίδια με τη Σλοβακία ήταν... Δείξαμε σε όλους ότι έχει πολύ μέλλον αυτή η εθνική, που δυστυχώς και μόνοι μας το καταστρέψαμε στα δύο παιχνίδια που παίξαμε το Φεβράρι. Απλά πιστεύω ότι κάποια παιδιά από εκείνη την εθνική του καλοκαιριού είχαν χάσει τον ρόλο τους στην εθνική του Φεβραρίου και κύριος πρώτος από όλους ήταν ο Παναγιώτης ο Μάρκου, ο οποίος είχε μέσα όρο, ας πούμε, 20 πόντους, που για εθνική ομάδα, από ό,τι ξέρω, δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Και έρχεμαστε μετά σε δύο παιχνίδια και είχε χάσει τον ρόλο του, γι' αυτό με στεναχωρήσε πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, είχαν έρθει άλλα παιδιά στην εθνική, δώσαν άλλα πράγματα στην ομάδα, εμπειρία, γνώσεις, που μάθαμε κι εμείς πάρα πολύ από αυτά, σίγουρα. Η εθνική θα είναι πάντα εκεί, πάντα θα παλεύουμε, κάθε παιχνίδι. Είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχει να τουλάχιζε παιχτή. Αυτό πιστεύω είναι μεγάλο λάθος. Έχουμε που έχουμε και το πρόβλημα στους ψηλούς. Πιστεύω ότι θα μας έδινε εκείνο, και μην ξεχνάτε ότι όλες τις νίκες οι μεγάλες εθνικές είχαν γίνει με να τουλάχιζε παιχτή και καλές εμφανίσεις. Mm-hmm. Δεν είναι και αυτό. Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο. Σίγουρα χρειάζεται κάποιος center αυτή τη στιγμή, κάποιος ψηλός τέλος πάντων, για να μπορέσει να βοηθήσει στο ζωγραφιστό, εκεί που είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Είδαμε στα παιχνίδια των ομίλων τώρα των προγραμματικών του Ευρωμπάσκετ ότι εκεί πονούσαμε περισσότερο, ειδικά το παιχνίδι μέσα στην Αλβανία, που μπορούσαμε να το πάρουμε, δυσκολευόμασταν στο rebound και νομίζω ότι ήταν και αυτό που μας κόστησε στο τέλος. Εντάξει, με την Αλβανία πιστεύω ότι ήταν πολύ περίεργο παιχνίδι. Ποιοτικά είμαστε πάρα πολύ καλύτερη ομάδα. Μιλούμε, δεν υπάρχει αφισβήτηση σε αυτό. Νιώθαμε πολύ, πάρα πολύ μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια του αγώνα για να πάρουμε την νίκη. Το έβλεπε στα μάτια του, τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ένιωσα ότι όλοι χρειαζόμασταν την νίκη στην Αλβανία και αυτό ήταν ο λόγος που δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Και έμεινε κοντά το σκορ και στο τέλος απλά έβαλαν αυτοί οι δύο σουτ, δεν βάλαμε εμείς άλλα δύο και χάσαμε το παιχνίδι όπως έτσι γίνεται στην καλαθόσφαιρα και γι' αυτό την αγαπάμε τόσο πολύ όλοι. Αλλά συγκριτικά, ποιοτικά και όλα αυτά δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων και θα το δείξουμε στην Κύπρο όταν γίνω επαναληπτικός. Αν είμαι στην ομάδα και αν δεν είμαι, όποιος και αν πάει, εγώ πιστεύω θα δείξει τη διαφορά ποιότητας. Είχαμε και κάποιες τραυματισμούς στην Αλβανία. Ήταν ο Νίκος Στυλιανού ήταν άρρωστος, ο Σάιμον ο Μιχαήλ ήταν άρρωστος, ο Ροπέρτο είχε τη μέση του. Δεν είναι δικαιολογίες, απλά παίζουν μεγάλο ρόλο. Μαζί είχαν πάλι στη μέση του πουθενά. Μείνησκαμε στη βιομηχανική περιοχή της Αλβανίας, 45 λεπτά μακριά από το γήπεδο. Το φαγητό ήταν αλβανικό, δεν τρώγεται.
Ήταν περίεργο ταξίδι. Αλλά εντάξει, δεν είναι δικαιολογίες αυτές, για όνομα του Θεού. Αλλά εντάξει. Καμιά φορά παίζουν τον ρόλο τους βέβαια όλα αυτά. Yeah. Και κάτι που, όπως το λες τώρα αυτό, μου θυμίζεις όταν έπαιζα εγώ το 1821 που λέω κιόλας, που μας πηγαίναμε να παίξουμε σε παιχνίδια εκτός έδρας και μας δίνανε μπάλες για την προθέρμανση και ήταν ξεφούσκοντες. Προσπαθούσαμε να κάνουμε το σύστημα, τα λέει, άμα με ξεφούσκοντες μπάλες. Κάτι τέτοια μου θυμίζουν. Ακριβώς. Λοιπόν, μας είπες κάποια πράγματα για την εθνική, όσο να, που μπορεί να κάποιος να τα συνδυάσει και να πει για το μέλλον τι βλέπεις, αλλά κάνε μας μια σούμα, δηλαδή πώς βλέπεις το μέλλον της εθνικής από εδώ και πέρα, είτε έρθει η naturalization είτε όχι. Έχουμε τη στήριξη από την Ομοσπονδία, αυτό είναι αλήθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια ό,τι ζητούμε το παίρνουμε. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Έχουμε ένα προμονητικό team που μας προσφέρει ό,τι ζητήσουμε, ό,τι πληροφορία χρειαστούμε για να μας στερήσει για το παιχνίδι. Οι παίχτες παίζουν όλοι για το εθνόσημο, το πιο σημαντικό. Είμαστε μια παρέα. Είμαστε έτοιμοι όλοι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω καλύτερες μέρες θα έρθουν, σίγουρα. Χρειαζόμαστε μια νίκη να ξεκολλήσουμε από αυτή την κατάρα που μας έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω το μέλλον δεν θα πω είναι λαμπρό που ακούμε γενικά από όλους είναι λαμπρό. Πιστεύω έχει πολύ δρόμο μπροστά του να γίνει λαμπρό, αλλά υπάρχει φως στο τούνελ, πιστεύω. Πολύ ταλέντο στην ομάδα. Και αν γίνει και οι ξένοι τέσσερις του χρόνου, πιστεύω ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια θα βγάλουμε και άλλους καλοσφαιριστές. Αυτό είναι το point. Και αυτό είναι τι χρειάζεται η εθνική ομάδα. Και ας πέσει το επίπεδο που λένε κάποιοι και ας ξεφύγει ο κεραυνός και που εγώ δεν το πιστεύω. Τόσα χρόνια αγωνίζονταν με δύο ξένους ομάδες και το πρωτάθλημα πεζόταν στο τελευταίο καλάθι. Αυτό πιστεύω εγώ. Δίνεις καλή πάσα τώρα. Θα περάσουμε έτσι στα γενικότερα της Κυπριακής καλαθόσφαιρας. Είπες πρέπει να γίνει μείωση των ξένων. Νομίζω είναι κάτι που λίγο πολύ οι περισσότεροι συμφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μείωση των ξένων για να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής οι Κύπριοι καλαθοσφαιριστές, που τους αξίζει έτσι κι αλλιώς να βρίσκονται, να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά θα γίνει όλη αυτή η κίνηση απλά για να παίζει ο Κύπριος χωρίς να δουλεύει. Εννοείται ότι χρειάζεται δουλειά και από τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή ώστε να φτάσει στο επίπεδο που θα ξεκινήσει ξανά να ανεβαίνει το επίπεδο γενικότερα του πρωταθλήματος. Βεβαίως. Ταλέντο σίγουρα υπάρχει. Απλά πιστεύω δεν υπάρχει το motivation στους πιο μικρούς να ασχοληθούν με την καλαθόσφαιρα. Πιστεύω είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί π.χ. στους 500 παίχτες, αν μπορούμε να βγάλουμε 3, έχουμε 200, άρα θα βγάλουμε ανάμιση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πιστεύω. Τα κίνητρα που δίνουμε στις νέες γενιές και εμείς είχα την ευκαιρία να μιλήσω πριν λίγες μέρες με τον Δημήτρη τον Προκοπίου, τον παλιό παίχτη της ΑΕΛ και τον Απόλλωνα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Βεβαίως. Και μου έλεγε για τα ποσά που έπαιρνε στα 17 του και είχα μήνυμα ανοιχτό στο. Μιλούμε για διαστημικά λεφτά την Κύπρο και λέω αν έπαιρνα τόσα λεφτά στα 17 μου θα δούλευα σαν σκυλί μέσα στο γήπεδο, θα καθάριζα και το γήπεδο αν χρειαζόταν, δούλευε. Και θα ήμουν 150% επαγγελματίες. Δυστυχώς δεν μας δίνονται αυτά οι πηγές στον Κυπριακή καθόσφαιρα και πρέπει να βγαίνουμε σε δεύτερες και τρίτες δουλειές για να μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που όλους μας αρέσει, με τις διακοπές μας, με τα έξω μας, με τα εστιατόρια μας κτλ.
Πιστεύω η μείωση των ξένων θα ανεβάσει και λίγο το προφίλ του Κύπριου καθοσφαιριστή. Θα αξίζουμε και εμείς λίγο περισσότερο. Μέσα σε πλαίσια πάλι πιστεύω, δεν νομίζω να ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Θα παίρνουμε μια αλφα προβολή από τον κόσμο, από τα ρεπόρτερ κτλ. Πιστεύω σιγά σιγά θα φέρουμε τον κόσμο πίσω. Βλέπουμε τώρα βίντεο αυτές τις μέρες που μπαίνουν στα Facebook από παλιά παιχνίδια, γεμάτες κερκίδες. Και εμείς με αυτό το όνειρο μεγαλώσαμε, με αυτό το όνειρο παίζουμε μπάσκετ. Γι' αυτό παίζουμε μπάσκετ. Πήγαινα στο γήπεδο του Απόλλωνα, γεμάτο το γήπεδο από παδούς, φωνές. Λέω και εγώ το όνειρο μου να είναι να μπω σε αυτό το γήπεδο, να βάλω καλάθι και να φωνάξουν όλοι. Χωρίς αυτό χάνεται και το ενδιαφέρον. Και είναι ο λόγος που πάει κάτω-κάτω το... και οι καθοσφαιριστές που βγαίνουν από τις ακαδημίες και οι ομάδες στο επίπεδο, τα λεφτά, οι σπόνσορες και όλα τα αυτά. Εντάξει, δεν είναι μόνο το κίνητρο για τους καθοσφαιριστές που χάνεται από τον κόσμο, από την απουσία του κόσμου. Είναι πολλά που χάνει η καθοσφαίρα μας από την απουσία του κόσμου και πραγματικά είναι κρίμα να αγωνίζεστε και εσείς στον Απόλλωνα σε παιχνίδια με απέναντι στην ΑΕΚ ή την ΑΕΛ ή τον Κεραυνό με 20-30 ανθρώπους στην κερκίδα. Πραγματικά κάθε φορά που ερχόμαστε στη Λεμεσό και για κάποιο μετάδοση να δούμε κάποιο παιχνίδι του Απόλλωνα και γενικότερα σε όλα τα γήπεδα βέβαια, αλλά μια και εσύ μιλάμε μαζί, γι' αυτό αναφέρομαι στον Απόλλωνα, μας πιάνει η καρδιά μας. Έχει γίνει οικογενειακή υπόθεση πλέον. Παίρνει ο καθένας από 2-3 δικούς του και βλέπουν τον αγώνα. Πιστεύω, εντάξει, και η κάρτα οπαδού έχει πληγώσει από όλους περισσότερο την καθόσφαιρα, διότι τα τελευταία χρόνια, anyway, 200-300 άτομα έρχονταν στο γήπεδο και αυτά ήταν τα παιδιά από το συνδέσμο και στην ΑΕΛ και στον Απόλλωνα και στο ΑΠΟΕΛ και στην Ομόνια, ενώ ομάδες με συνδέσμους και οργανωμένους, μόνο αυτοί πήγαιναν στα γήπεδα. Μαζί τους έφερναν και αυτοί άλλα 50-100 άτομα, συλλογέμιζε το γήπεδο. Με την κάρτα παντού χάθηκε αυτή. Πέραν από το που δεν παίρνει προβολή του η καρθόσφαιρα και τα λοιπά και τα λοιπά, που έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες πάρα πολλές φορές. Και είναι κρίμα να τα ξαναφέρνουμε. Ωραία. Για πες μας λίγο, γιατί ρωτάνε κιόλας ο Ανδρέας, ο Ελευθερίου συγκεκριμένα. Η κίνηση που κάνεις μετά από κάθε τρίποντο, το γνωστό τόξο, πώς γεννήθηκε, από πού προέρχεται, πώς την εμπνεύστηκες? Όταν έπαιζα στο PlayStation, το 2K, το NBA, παίρνα πάντα τους Mavericks, λόγω του Dirk Nowitzki. Και τυχαία σε αυτήν την ομάδα αγωνιζόταν ο Μάθιους, που τώρα αγωνίζεται μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και στο παιχνίδι, όποτε βάζε τρίποντο, έριχνε τόξο στον αέρα και το δείχνε στο video game. Μιλούμε τώρα πριν από 5 χρόνια, όταν ήμουν 15-14, από 10 χρόνια, πέρασαμε χρόνια. Και μου είχε κάνει εντύπωση και είπα, όταν μεγαλώσω θα το πλασάρω σαν πανηγυρισμό. Παρόλο που φέτος τα τόξα ήταν λίγα. Έχεις χαιρετίσματα φυσικά από τους φίλους σου, τον Ρεβέρτο, τον Μαντοβάνη, τον Ραφάλη τον Ελευθερίου. Ο Άρωμαν σε λέει συγκεκριμένα, ο Ελευθερίου. Ερωτήσεις σχετικά με το συμβόλαιό σου και το τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά, αν λύγει δηλαδή το συμβόλαιό σου και αν έχεις σκέψεις να παραμείνεις ή να φύγεις από τον Απόλλωνα. Από τον Απρίλιο είμαι ελεύθερος, τελειώνει το συμβόλαιο με τον Απόλλωνα. Η αλήθεια, αυτές τις μέρες δεν μπορώ να σκεφτούμε το μέλλον. Καλωσορικά, περιμένω να τελειώσει αυτός η πανδημία, να βγούμε έξω, να ησυχάσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να λυθούν εμένα και με τον Απόλλωνα, για να μπορώ να ξαναδιεκδικήσω, να μιλήσω για να μείνω στον Απόλλωνα. Διότι χωρίς να λυθούν αυτά τα προβλήματα,
Δεν μπορώ να ρισκάρω άλλο ένα χρόνο της καριέρας μου με αυτές τις συνθήκες, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά είμαι Απολλωνίστας, δεν το κρύβω. Φυσικά θα ήθελα να μείνω στον Απόλλωνα. Μ' αρέσει να παίζω, είναι από τα μοίρα μου να πάρω ένα τίτλο στον Απόλλωνα. Απλά πρέπει να, με τον ίδιο ζήλο που αγωνίζομαι εγώ σε κάθε παιχνίδι για τη φανέλα, θέλω και αυτή, όχι η φανέλα, δεν θα πω για τον Απόλλωνα, θέλω τον μπασκετικός Απόλλωνα να μου δώσει γι' αυτό κάτι πίσω. Ό,τι και αν είναι αυτό, απλά θέλω να υπάρχει μια αλληλοσεβασμός, πιστεύω, αυτή είναι η σωστή λέξη. Χωρίς να οι άνθρωποι με στηρίζουν για όνομα του Θεού, απλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να λυθούν. Αν λυθούν αυτά, το πιο πιθανόν θα το μέλλον μου θέλω να είναι στον Απόλλωνα. Αν όχι, υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα από άλλες ομάδες. Θα το δούμε όταν τελειώσει η πανδημία σίγουρα. Τώρα το μυαλό μας είναι αλλού. Βέβαια. Ο Ηράκλης ο Μπινάκας, σε λέει ο νέος Avenger της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, ο Άρωμαν, ο Αντέατρα την Ελευθερία τον είπαμε, ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι διαφωνεί για τους Naturalizer και λέει θέλει να παρακαλέσει να σταματήσουμε να υποτιμάμε τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές. Ξέρεις γιατί το λέει τούτο, επειδή μιλάμε για ψηλό Naturalizer. Αν του λέει ο point guard να ρωτάει, ένας μπαχάρι αν του λέγες, θα σου έλεγε φέρε, φέρε. Έχει δίκιο ο Ρομπέρτο. Μακάρι να σταματήσει το περεμένγκο του Μπελαρούς στην άλλη αγωνιστή, αν χρειάζεται να φέρουμε έξω. Και ο Νικόλας Παναγιώτη ρώτησε για τον Απόλλωνα, νομίζω απάντησες. Νομίζω τελειώσαμε με όσους έχουν στείλει μέχρι τώρα τις ερωτήσεις του. Στέφανε, θέλω να μου πεις, με τον Απόλλωνα, ποια ήταν η στιγμή που σου έχει χαρακτηρίσει στο μυαλό, ποια ήταν μια νίκη, κάποιο παιχνίδι που σου έχει μείνει αξέχαστο? Αν και δεν είχα αγωνιστεί σε εκείνον το παιχνίδι, ήταν όταν κατακτήσαμε το κύπελλο μετά από έλθει στο Ελευθερία με έναν εκπληκτικό Γρηγόρη Μπαντούρη. Ήταν ο κόσμος για να ράστονται στον Απόλλωνα. Είχε 3.000 απολύστες στο ύπεδο και 300 ηρωικούς απολωνίστες που δεν είχαν έρθει για το παιχνίδι, από ό,τι φάνηκε. Αλλά όσο το παιχνίδι παίχτηκε φοβερό μπάσκετ, με, όπως είχα πριν, ένα φοβερό Γρηγόρη Παντούρη. Εγώ δεν είχα παίξει, ήμουν στον πάγκο, αλλά το απόλαυσα πάρα πολλά, το χάρηκα πάρα πολλά. Πήραμε το κύπελλο, δυστυχώς το σηκώσαμε σε άδειες κερκίδες, γιατί είχε αδειάσει το κύπελλο για να τελειώσει το παιχνίδι. Επιστρέψαμε στη Λεμεσό, βγήκαμε έξω και ήταν μια στιγμή που έχει συγχαράξει τη μνήμη μου. Ελπίζω και πάρα πολύ να είμαι και εγώ τυχερός να σηκώσω ένα τρόπαιο στον Απόλλωνα. Νομίζω το είχατε πανηγυρίσει και μέσα στο Τσίριο πιο μετά, σε ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό του Απόλλωνα. Ναι, είχαμε πάει και κάναμε γύρω στο Στίβο εκεί με το κύπελλο και πήραμε την αποθέωση από τους οπαδούς. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Έρχεται και μια ωραία ερώτηση από τον Ρεντίκας, ο οποίος ρωτάει πώς έγινε τόσο καλός σουτέρ, λέει, και αν μπορείς να τον βοηθήσεις με το δικό του σουτ. Ο φίλος μου Ρωτήγας, ο οποίος είναι σε καραντίνα στην Κύπρο τώρα, έχει έρθει, είναι σε ένα ξενοδοχείο, περιμένει να βγει, απεξόντως, αύριο βγαίνει. Πώς έχω μάθει, είναι ο coach ο Νίνος ο Ηλιάδης, όποιος θέλει μαθήματα για σουτ. Πιστεύω έχει δύο παραδείγματα πολύ καλά, Στέφανος Ηλιάδης και Πόλης Ηλιάδης. Όποιος ενδιαφέρεται για σούτ, να τον πάρει τηλέφωνο να δείξει τα βασικά. Το σκέφτεσαι, το ονειρεύεσαι να είσαστε συμπαίκτης με τον αδερφό σου και στην Απόλλωνα και στην Εθνική? Σίγουρα, σίγουρα. Είναι στην Αθήνα τώρα, σπουδάζει, έχει ξαπολύσει το Ιγκαλαθοσφαιρά. Ελπίζω να μην γίνει αυτό και αν προπονήσεις φυσικά σε μια ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά ελπίζω να το πάρει λίγο πιο σοβαρά. Αν με ακούει τώρα, δεν ξέρω αν με ακούει. Να το πάρει λίγο πιο σοβαρά.
Ωραία. Έχει το σούτ που έχει, νομίζω είναι μοναδικό. Μαζί με τον Γιάννη, τον Γιάνναρα, νομίζω έχουν το πιο γρήγορο release από Κύπριους, σίγουρα. Τον θυμάμαι και σε εκείνο το τουρνουά που είχε γίνει εδώ στην Κύπρο, στο FIBA U16 που είχε πάρει την πρώτη θέση η Κύπρος. Ναι. Είχε κάνει τρομερά παιχνίδια πόλης σε εκείνο το τουρνουά. Ναι, ναι, ήταν με πολύ κόσμο να πούμε στο γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ ωραία η οργάνωση εκείνη τη χρονιά. Ήταν ωραία παιχνίδια, ναι. Ωραία. Νάτος, ο Πόλης μόλις έστειλε μήνυμα, σε ακούει, λέει, Άρωμαν. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου και έχουμε καλύψει και τις ερωτήσεις του κόσμου. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι τελευταίο. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο μας ακούει καλή υπομονή για να έχουν υγιείς και χαιρετίσματα στα φιλαράκια που με ακούνε. Να σε παρακαλέσω να κάνεις εκπομπή με τον Σάιμον τον Μιχαήλ, διότι έχουμε χάσει τα ίχνη του εδώ και ένα μήνα. Δεν μας απαντάς στα τηλέφωνα, στα μηνύματα. Πας και μπορείς να τον βρεις εσύ. αυτά, να είμαστε όλοι υγιείς και να, με το καλό να ξεκινήσουμε τη ρουτίνα μας και πάλι για να παρέλθουμε στα γήπεδα για να κάνουμε αυτό που αγαπούμε περισσότερο. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε, για την κουβέντα που κάναμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες και για την καριέρα σου και γενικότερα για την καλά σήμερα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω. Ωραία. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά.